Καλό μεσημέρι, θα πούμε μαζί σήμερα με τον Γιώργο Σαχίνη. Καλό μεσημέρι, γιατί σήμερα είναι μια διαφορετική Παρασκευή. Μια ιδιαίτερα φορτισμένη Παρασκευή. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, που εκτάκτως σήμερα βρίσκεσαι κοντά μου. Γνωρίζοντας όμως και τη συναισθηματική φόρτιση με την οποία έχεις έρθει, γιατί σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που είχε πολλές ιδιότητες, πιο πολύ όμως ήταν άνθρωπος και ήταν καλός φίλος. Ο λόγος για τον Αντώνη Βγότζα. Καλό μεσημέρι. Κάθε οικογένεια που φεύγει ένα δικό της μέλος αισθάνεται ότι είναι η μοναδική στιγμή. Δεν είναι. Κάθε μέρα φεύγουν χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια δυστυχώς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για μας όλους εδώ, για την Crete TV, για τη Νέα Κρήτη, για το site neakrete.gr, για τον 984, είναι μια δύσκολη στιγμή. Γιατί έτσι νιώθουμε, έχει φύγει ένας πολύ δικός μας άνθρωπος. Πέρα από τη δική του αυτόφωτη διαδρομή, ο Αντώνης Βγότζας είναι ένας μεγάλος θεράποντας της νομικής επιστήμης. Είναι, χρησιμοποιείς. Ήταν. Εντάξει, είναι ακόμα να πω. Ένας μεγάλος πολιτικός αγωνιστής, και δεν υπερβολή, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος που, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, βέρος κριτικός βεβαίως, έχει αφήσει πια το δικό του αποτύπωμα σε αυτό που λέμε τα χρόνια της μεταπολίτευσης στη θεσμική θωράκιση βήμα-βήμα της νεαρής αρχικά δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας για την οποία γκρινιάζουμε σήμερα. Λέω, έχει αφήσει το αποτύπωμά του θεσμικά, από θέσεις ευθύνης, από νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, φτιάχνοντας νόμους, υπερασπιζόμενος στον πυρήνα τους τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κοινωνικές κατακτήσεις, και ταυτόχρονα ήταν και ένας μάχημος ενεργός δικηγόρος, συγγραφέας, πολυσχηδής προσωπικότητα. Και όπως είπε σωστά εσύ στην αρχή, συγγνώμη που σε έχω πάρει, αλλά όχι. Αισθάνομαι έτσι λιγάκι αβίαστα ότι άνθρωπος, πολύ άνθρωπος και εξαιρετικά δικός μας άνθρωπος. Πρέπει να σου πω ότι τον Αντώνη Βγότζα τον συνάντησε συνονόματος του Αντώνης Δημητρίου, και έτσι τον γνωρίσαμε όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά των μέσων, κάπου στα 1994 ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, τότε ο Αντώνης Βγότζας. Και σε μία κόντρα, στην ουσία ο Αντώνης Βγότζας, γιατί αυτή ήταν η γραμμή τότε του ΠΑΣΟΚ, καταψήφισε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αυτά που ζητούσαν τα περιφερειακά μέσα. Αυτή όμως η σχέση και ο διάλογος που αναπτύχθηκε τότε στις συνεδρίες έφερε κοντά δύο ανθρώπους, τους οποίους γνώρισε διαζώσεις ένας καλός συνάδελφος, τότε ανταποκριτής στην Αθήνα του Crete TV, ο Κώστας ο Τσαπάκης, και δέσαν δυο τους. Πήγαν βήμα-βήμα. Ο Αντώνης ο Βγότζας δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο για όλη την πορεία του ομίλου. Μέσα σε συγκρούσεις και επιθέσεις, ένα περιφερειακό μέσο, ιδίως η Crete TV, που προσπαθούσε να ανοίξει τα φτερά του, δέχτηκε απίστευτο πόλεμο, απίστευτη λάσπη, απίστευτες διώξεις. Και ο Αντώνης Βγότζας δεν ήταν μόνο νομικός παραστάτης, ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε με τριοπάθεια, καταλλαγή, ηρεμία, η αλήθεια πάντα επιβεβαιώνεται αν πατάει στα πόδια της. Και είναι και ένας συγκλονιστικός άνθρωπος, τρυφερός, με πολύ αγάπη για την Κρήτη. Και πολύ αγαπητός όχι μόνο από τους χώρους στους οποίους κινούνταν, αλλά και από όλο τον κόσμο. Ναι, ανεξάρτητα από το ποιο συμφωνούσε, γιατί ήταν και πολιτικά στρατευμένος, ενταγμένος από τα νεανικά του, όχι τα φοιτητικά του, από τα μαθητικά του χρόνια. Ήταν στη νεολαία της ΕΔΗΝ, του Γεωργίου Παπανδρέου. Είναι ένας από τους ηγέτες που, όπως έχει πει, έχει στιγματίσει την πολιτική του πορεία. Νεαρός δικηγόρος, οι παλιότεροι το θυμούνται, είναι από τους βασικούς δικηγόρους που υπερασπίστηκε όλες τις διώξεις φοιτητών τα χρόνια της Χούντας, τότε που προσπαθούσαν να φτιάξουν φοιτητικούς συλλόγους που δεν θα ελέγχονται από τον Επίτροπο και από τους χουντικούς. Για τη δράση του αυτή περίπου στιγματίστηκε ότι προτρέπει σε κίνημα ανατροπής, φυλακίστηκε. Βασανίστηκε. Βασανίστηκε, όπως λέει ο ίδιος, το λέμε πολύ με τριοπάθεια, ψυχολογικά, διότι το διάστημα που έμεινε μέσα στα κολαστήρια της ΕΑΤΕΣΑ, το μεγαλύτερο βασανιστήριο, το περιγράφει και στο βιβλίο του, ανάμεσα στη μικρή και μεγάλη ιστορία,
είναι ότι ένιωθε δίπλα του σε ένα άλλο κελί κάποιος να τρώει ξύλο άγριο και ένα ωραίο πρωί ανακάλυψε ότι είναι ο αδερφός του, ο Αλέξανδρος, τον οποίο και αυτόν και όλη την οικογένεια πρέπει να συλληπιθούμε βεβαίως, διότι αυτοί έχουν το μεγαλύτερο πόνο και το μεγαλύτερο βάρος. Και αυτά ο Αντώνης δεν τα έλεγε. Τα περνούσε πολύ χαμηλά. Και από εκεί και κάτω στη μεταπολίτευση, θέλω να επισημάνω αυτό, είναι από τους ανθρώπους που νομικά, όχι ο μόνος, με μια ολόκληρη ομάδα, ο αείμνηστος ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης έλεγε ότι είναι από τους ανθούς αυτής της ομάδας, προσπαθούσαν να εμπεδώσουν θεσμικά τη δημοκρατία να λειτουργήσει πια, έχοντας βγει από τα μαύρα χρόνια της επταετίας. Από εκεί και πέρα η διαδρομή του τον έφερε σε συγκρούσεις, τον έφερε σε συνενέσεις, σε γέφυρες. Έχει βιώσει όλη την πολιτική μα αντιμεταπολιτευτική ιστορία από πρώτο χέρι, πολύ πιο πρώτο χέρι από αυτά που φτάναν από τα μέσα ενημέρωσης, από τα μέσα δηλαδή. Διαδραμάτισε ρόλο στην περίφημη δίκη για τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο είχαν μια σχέση, θα έλεγα, πολύ περίεργη. Ο Αντώνης ήταν από τους νομικούς που ήταν τόσο κοντά στον Ανδρέα και που μπορούσε σε μία συζήτηση να του ασκήσει τόσο έντονη κριτική που την αποδέχονταν ο Ανδρέας. Ήταν στην ομάδα λοιπόν υπεράσπιση του 89, υπήρξε ο τελευταίος ουσιαστικά διευθυντής του νομικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, στη δύση πια του Ανδρέα Παπανδρέου, την περίοδο 93-96, που είναι η επάνωδος του Ανδρέα αλλά και το κλείσιμο του κύκλου του στην πολιτική. Ήταν πάντα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, μεταπολιτευτικά. Και από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς, που τον αγαπάμε πάρα πολύ, είναι οι πολύ ζεστές του κουβέντες, οι ανθρώπινες. Αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, την Κρήτη όλη. Έστελνε κάρτ ποστάλ σε όλο τον κόσμο. Χειρόγραφα. Χειρόγραφα, Χριστούγεννα, Πάσχα, με τοπία ή στιγμές όλης της Κρήτης. Αποτύπωνε τα ιστορικά στοιχεία του τοπίου που έστελνε και έβαζε τις δικές του σκέψεις. Υπήρξε ο βασικός αρθρογράφος της Νέας Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας έκδοσής της το 90, το Δεκέμβριο είναι η πρώτη του εμφάνιση, από τότε ανελιπώς μέχρι την περασμένη Παρασκευή. Όλοι θυμούνται ότι έμπαινε εδώ και έλεγε, πήγαινε στον αρχισυντάκτη της εφημερίδας και έλεγε: «Κύριε αρχισυντάκτη, συγγνώμη, αλλά ο συντάκτης σας έχει καθυστερήσει το άρθρο του, θα κάνετε υπομονή μισή ώρα, σας ζητώ ταπεινά συγγνώμη». Και αυτός ήταν ο τρόπος που μας εισήγαγε ότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα πριν γράψω το άρθρο. Πρέπει να σου πω ότι από όλα είχε την ευτυχία τουλάχιστον να παλέψει με την ασθένεια μικρό διάστημα χρονικό. Δεν νομίζω ότι πέρασε 7-8 μήνες. Από την πρώτη στιγμή που το έμαθε, δεν το βάλε κάτω. Δεν το βάλε κάτω επαγγελματικά, δεν το βάλε κάτω σε δράση, σε γράψιμο. Αντιμετώπιζε με ένα ύφος, κι αν με φάει, θα με φάει όρθιο. Ακέραιος και ατόφιος. Σου έδινε την εντύπωση στις τελευταίες μέρες στο τηλέφωνο που μιλούσες μαζί του ότι έχει επιστρέψει κανονικά. Και σε πάγωνε όταν σου έλεγε: «Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, αλλά εγώ δεν κάνω πίσω». Είχε συμβιβαστεί με αυτό που συνέβαινε και έδινε με έναν άλλο τρόπο τη μάχη. Προφανώς ήξερε ότι φεύγει, ιδίως όταν επιβαρύνθηκε η κατάσταση της υγείας του, και δεν το έβαζε κάτω. Ήθελε να γράφει, ήθελε να παρεμβαίνει. Το καταλάβατε όταν έστειλε και ένα κενό email? Ναι, ήταν την επαύριο του τελευταίου της Παρασκευής. Αυτό. Και μετά βυθίστηκε. Και σήμερα το πρωί έφυγε. Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα. Ναι. Στη γειτονιά στην οποία μεγάλωσε, στον Ημιτό, θα είναι η εξόδιος ακολουθία. Θα θαυτεί στο Βύρονα. Η ρίζα του είναι το Καπίστρι, σημερινό Σταυρός, την Ιερά Πέτρα. Όλο τον νόμο Λασιθίου τον λατρεύει, τον λάτρευε, όλη την Κρήτη λάτρευε. Ιωάννα, με συγχωρείς, δεν μπορώ να πω περισσότερο. Αισθάνομαι άβολα αυτή τη στιγμή. Όχι, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο. Καταλαβαίνω και ένα δικό μας άνθρωπο. Το καταλαβαίνω και το σέβομαι απόλυτα και πραγματικά σε ευχαριστώ και σου ζητώ και μια συγγνώμη, αν θέλεις, που
Σε κάλεσα και σου ζήτησα να είσαι σήμερα εδώ, γνωρίζοντας τη φόρτιση με την οποία έχεις έρθει. Θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι το συγγραφικό του. Προηγουμένως μιλήσαμε, ανέφερες και για την... για τη συγγραφική του αυτή δυνότητα και μάλιστα τον λόγο για τον οποίο ο ίδιος ξεκαθάριζε ότι γράφει. Και θέλω να μοιραστώ και με τον κόσμο, αν θέλεις και συμφωνείς και εσύ, από το βιβλίο του «Ανάμεσα στη μικρή και μεγάλη ιστορία» του Αντώνη Βγότζα, ένα ιδιαίτερο σημείο. Γιατί το δημοσιεύω? Δεν έχω απαντήσει ακόμα στο ερώτημα γιατί το δημοσιεύω. Δεν πρόκειται για αυτοβιογραφία. Τόση αλαζονία και τέτοια ματαιοδοξία δεν έχω, νομίζω. Άλλωστε δεν τέλειωσα. Έχω κέφι ακόμα και ενθουσιασμό. Σχεδιάζω. Έχω οράματα. Καταπιάνομαι με όσα καινούρια μπορώ να κατανοήσω. Η θέλησή μου για ζωή παραμένει ακέραιη. Και χρησιμοποιώ αυτό το χαρακτηρισμό. Ακέραιος και ατόφιος, όπως προηγουμένως τον χαρακτηρίσαμε μέχρι τη τελευταία στιγμή. Αν σκεφτείς ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει νομικά, οικονομικά, μαθηματικά της οικονομίας, έχει βρεθεί δίπλα σε όλα τα μεγάλα εμβληματικά ονόματα στη μεταπολίτευση, φίλους και αντιπάλους. Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να ψέξει τον Αντώνη Βγότζα ότι ό,τι έκανε το έκανε με μίσος. Το έκανε με πάθος, πίστευε πάρα πολύ στη δύναμη των ιδεών, στη δύναμη του διαλόγου. Πολλές φορές διαφωνούσαμε και μου έλεγε ότι εγώ αντιλαμβάνομαι οι νεότεροι έχετε μια ένταση. Με τον καιρό θα καταλάβετε ότι δεν φτάνει μόνο η ένταση. Έτσι ήμουνα και εγώ, λέει, έλεγε στα νιάτα του, μιας και είπες για το τελευταίο άρθρο. Το τελευταίο άρθρο, γιατί νομίζω αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές, είχε περνούν στα ζόρια του το τελευταίο διάστημα. Στην ουσία είναι μια επανάληψη του άρθρου του στα νέα, εκεί υπέγραφος τυπούκητος. Θέλω να σου πω τον επίλογο που περίπου είναι και το αντίο του Αντώνη, γραπτός. Λέει, ανατρέχοντας τις σκέψεις μου 24 χρόνια πίσω, επιβεβαιώνω την αλήθεια της εναρκτήριας πρότασης. Πράγματι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Άνοιξη και τότε και τώρα. Διαπιστώσεις και τότε και τώρα. Αναζητήσεις και τότε και τώρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τουλάχιστον όσο την τύχη μας την καθορίζουμε εμείς. Αυτό είναι το μήνυμα και το αντίο του Αντώνη, επαναλαμβάνω, ενός ευπατρίδη, ενός ευγενή ανθρώπου, ότι τελικώς την τύχη την καθορίζεις εσύ στο κομμάτι που σου αναλογεί και δεν καθορίζεται από παράγοντες όπως αυτό που βρήκε τον Αντώνη Βγότζα, και ο οποίος, πρέπει να το πω, πολλοί Ηρακλειώτες τον συνάντησαν το τελευταίο διάστημα μετά την ασθένειά του, μετά τον καρκίνο. Μιλούσε πολύ ανοιχτά για τον καρκίνο. Είναι ένας από αυτούς που δεν χρησιμοποιούσε εκφράσεις απάρατος. Έχω καρκίνο. Mm. Και έκανε συζήτηση, προσπαθούσε να πει στους ανθρώπους ότι πρέπει να εξοικειωθούμε. Δυσκολευόμαστε. Αλλά νομίζω ότι όταν βλέπεις με τέτοια παραδείγματα, που δεν είναι το μόνο. Αντιμετωπίζεις κατάματα, καταστάσεις. Ναι, ναι, αντιμετωπίζεις κατάματα. Πριν σ' αφήσω, νομίζω ότι πριν από λίγο στη Βουλή μίλησε στην Κρή TV η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Φόφη Γεννηματά. Βεβαίως αντιλαμβάνεσαι ότι στο ΠΑΣΟΚ όλες οι προσωπικότητες σήμερα λένε δύο κουβέντες για τον Αντώνη Βγότζα. Δεν είναι ένα πρόσωπο που πέρασε και δεν ακούμπησε. Έχει βάλει σφραγίδα σε εξελίξεις και σε αυτό που οι παλιοί στην Κρήτη θυμούνται, το παλιό καλό, έντιμο ΠΑΣΟΚ. Ο Αντώνης είναι από τα πρόσωπα, προσωποποίηση της εντιμότητας και της δικαιοσύνης. Ναι, και κάποιων ανακπλήρωτων, εν πάση περιπτώσει, οραμάτων κάποιων γενιών. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε η πρόεδρος του κινήματος. Σήμερα συντετριμμένοι, χάσαμε τον Αντώνη Βγότζα. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, έναν κορυφαίο νομικό. Όσο με αφορά, έχασα έναν αγαπημένο άνθρωπο, έναν αδελφό. Θα μας εμπνέει πάντα, με το πάθος του για τη δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη, για το σοσιαλισμό,
με την προοδευτική του σκέψη. Και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και με σεβασμό και για τον αγώνα που έδωσε για την ίδια τη ζωή με μεγάλη αξιοπρέπεια και πίστη, όρθιος μέχρι την τελευταία στιγμή και παρόν στην προσπάθεια του κινήματος αλλαγής. Τα ειλικρινή μου συλληπτήρια στην αγαπημένη μου Πόπη και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Και στο κομμάτι που έχει να κάνει και με την πολιτική, αλλά και γενικότερα με το όραμα και με τις φιλοδοξίες και σε μεγάλα και σπουδαία έργα. Αλλά ακόμα και για το αεροδρόμιο, για το Καστέλι. Το 2003 ναι. Ήταν όταν πρώτο... Είναι από τους ανθρώπους που πρωτοέριξε αυτό το σπόρο, έχοντας δει εισηγήσεις στο γραφείο του Ανδρέα Παπανδρέου από τη δεκαετία του 80. Θέλω να σου πω απλά ότι ο Βγότζας έλεγε ότι τα πολύ όμορφα πράγματα είναι τα μικρά πάνω στην Κρήτη και αυτά την κάνανε μεγάλη. Και είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Κοιτούσε στα μικρά να βρει τις μεγάλες ιδέες. Λοιπόν, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.